Δεν είναι διαμαρτυρία, αλλά επανάσταση. Αυτό είναι το σύνθημα των Ιρανών πολιτών που εδώ και 6 εβδομάδες έχουν χάσει τον ύπνο τους παλεύοντας ενάντια στο καταπιεστικό Ιρανικό καθεστώς. Οι γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Σαρίφ στην Τεχεράνη σπάνε τα δεσμά του διαχωρισμού των φύλων και εισέρχονται στην καφετέρια των ανδρών. Οι άνδρες φοιτητές τους ανοίγουν το δρόμο με ένα δυνατό παραταταμένο χειροκρότημα. Μαθητές της τάξης τραγουδούν συνθήματα. Θάνατος στο δικτάτορα ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα. Ακόμη και μέσα στο μετρό, οι διαδηλώσεις έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Έμποροι, εργάτες, γιατροί υψώνουν φωνή και ανάστημα απέναντι στην αυστηρή Ισλαμική Δημοκρατία. Η καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας βίαιη, με πυροβολισμούς και χρήση χημικών. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για λίστα νεκρών που φτάνει τους 200. Το γύρο του κόσμου κάνουν σκηνές από την έφοδο της Ισλαμικής Αστυνομίας σε σχολείο. Πληροφορίες θέλουν την 16χρονη μαθήτρια Σάνα Σολεϊμανή να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ξυλοδαρμό από μέλη της αστυνομίας. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε πριν μερικές ώρες στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, εκφράζοντας αλληλεγγύη στον Ιρανικό λαό. Πάνω από 30.000 άνθρωποι όσοι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, διαμαρτυρώμενοι για τα όσα απάνθρωπα εκτελήσονται στο Ιράν. Κρατώντας σημαίες του Ιράν, η ένδειξη αλληλεγγύης και στην Ουάσιγκτον. My brothers and sisters back in Iran, they are on the streets, they are fighting for their life. I'm in a free country and this is my obligation to talk.